φακός του Καλύμνο News βρίσκεται στο κάστρο της Χρυσοχεριάς. Και αυτό γιατί το ΕΚ με τον δραστήριο διευθυντή τον Στέφανο τον Κορφιά έχει εκπαιδευτική εκδρομή. Ήδη τα παιδιά είναι πάνω και ξεναγούνται από τους εκπαιδευτικούς. Καλημέρα κύριε διευθυντά μου. Καλημέρα μάμα μου. Καλημέρα κύριε Πηλίνη μου. Τι κάνετε? Καλά, ωραία. Κύριε μάμα, σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα. Έπρεπε να την αξιοποιήσετε. Αξιοποιήσουμε. Βρήκαμε τον νόμο ο οποίος μας αφήνει το περιθώριο να κάνουμε μια εκπαιδευτική επίσκεψη. Σύμφωνα με το, πρωτόκολλο μας, ναι, ετοιμάσαμε το σχολείο. Είμαστε μια μικρή ομάδα παιδιών που δεν χρειάζεται να θεωρείται περισσότερο από τάξη. Είναι μια ευέλικτη ομάδα. Μαζί με τους συναδέλφους και ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε μια επίσκεψη στο κοντινό κάστρο προς το σχολείο, που το βλέπουμε κάθε μέρα και θέλαμε να το γνωρίσουν τα παιδιά που το ξέρουν βέβαια, αλλά να δουν και την ιστορία του. Σας το ζητήσαν τα παιδιά? Βέβαια, βέβαια. Τα παιδιά λόγω του εγκλεισμού έχουν μια αυξημένη νευρικότητα και κρίναμε σκόπιμο να πραγματοποιήσουμε αυτή την αποσυφορητική καλύτερα εκπαιδευτική επίσκεψη σε αυτόν τον ωραιότατο χώρο. Κάνοντας μια ωραία γυμναστική να ανεβούμε στο κάστρο. Θα μιλήσουμε και για την ιστορία του κάστρου με τους συναδέλφους. Ήδη είδα και δεν θέλω να πάω πάνω να δω τα παιδιά. Φαντάζομαι τις όμορφες εικόνες. Ήδη οι καθηγητές και οι καθηγήτριες τους εξηγούν μερικά πράγματα. Έχουμε οργανώσει το θέμα. Το έχει αναλάβει συνάδελφος να τους μιλήσει ο φιλόλογος, ο ανάλογος, για την ιστορία του κάστρου, για τη χρησιμότητα των κάστρων. Να τους πει ένα ωραίο παραμυθάκι ωραίο που έχει σχέση με τα κάστρα για να τους εξάρει την φαντασία που την έχουν πολύ ανάγκη και να κατεβούμε να συνεχίσουμε το εκπαιδευτικό μας μάθημα στο σχολείο. Και η ωραιότατη κυρία Πηλίνη τι θα μας πει? Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε? Καλά, πολύ ωραία. Εγώ είμαι λογοθεραπεύτρια του ΕΚ. Συμφωνώ με όλα αυτά όσα είπε και ο αξιότιμος κύριος Κορφιάς, ο διευθυντής μας. Φέραμε εδώ τα παιδιά να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, να δουν και κάτι διαφορετικό, να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του κάστρου, να αποσυμφορηθούν όπως προείπαμε και να περάσουμε μια όμορφη μέρα ηλιόλουστη. Πώς είναι τα συναισθήματα των παιδιών μετά από ανάλογες έτσι εκδηλώσεις? Είναι πάρα πολύ όμορφα. Τα παιδιά μετά είναι αρκετά χαρούμενα και έτσι με πολύ όμορφη διάθεση. Θέλουν να γίνονται αυτές οι εκπαιδευτικές εκδρομές, οι περίπατοι, τις ζητάνε, όποτε έχουμε την ευκαιρία και μπορούμε, τις αξιοποιούμε. Μπράβο σας, μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Με την Καρδάμενα νομίζω έχετε μια καλή σχέση, έτσι? Ναι, είμαι από την Καρδάμενα. Και με τους Χαρμαντάδες? Είμαστε σόι με τους Χαρμαντάδες. Α, είστε σόι, ε? Μάλιστα. Γελάει ο διευθυντής σου, ε? Βεβαίως, ναι. Τι μου θυμίζει, η Καρδάμενα, λοιπόν. Η κυρία Πηλίνη είναι αξιόλογη συνάδελφος, από τις καλύτερες που έχουν έρθει στο σχολείο μου. Και ένας λόγος παραπάνω ότι είναι γειτόνισσα, είναι πατριώτησά μας, θεωρείται πατρίδα μας. Και πιστεύω ότι θα μείνει εδώ και θα την κάνουμε και ακόμα μπορούμε και καλή μια μπορούμε. Έτσι, Λοιπόν, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα, κύριε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Είχαμε μια απρόβλεπτη έτσι διέλευση, αλλά θέλω να σας πω για μια ακόμα φορά, κύριε Κορφιά, ότι το ΕΚ κάνει μια καταπληκτική εκπαιδευτική δουλειά, αλλά ταυτόχρονα με μεγάλη κοινωνική προσφορά. Κύριε Γραμματά, αυτό το λέω, θα το λέω, γιατί παρακολουθώ τακτικά την προσπάθεια που κάνετε εσείς με το προσωπικό, το εκπαιδευτικό, και σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Λοιπόν, πηγαίνετε στα παιδιά που σας περιμένουν μαζί με τους άλλους εκπαιδευτικούς. Τώρα, εγώ θα κάνω μία περιμετρική λήψη. Αυτή η εικόνα είναι πια για όλους τους απόδημους, για να δουν από το κάστρο της Χρυσοχεριάς την Πόθια και το λιμάνι. Είναι εικόνες όμορφες, είναι όμορφη η μέρα σήμερα. Φυσάει, έχει λίγο κρύο, ταυτόχρονα είναι και γλυκιά η εικόνα της Καλύμνου μας. Για όλους εσάς λοιπόν, από το κάστρο της Χρυσοχεριάς, με πολλά φιλιά και πολύ πολύ αγάπη. Και το καλοκαίρι να είστε κοντά μας.